3-3 για τον ΠΑΟΚ. Ένα μάτσο το οποίο θεωρητικά θα βρίσκατε κάποια αντίσταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν σήμερα σαν τον άνεμο. 0-5, σχετικά εύκολα. Σας ακούω. Από την αρχή είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Δημιουργούσαμε φάσεις, πετύχαμε γκολ και κάναμε εύκολο το παιχνίδι εμείς, πιστεύω. Μας δυσκόλεψε λίγο ο αέρας, αλλά ήταν αρκετό. Πιστεύω παίξαμε με υπομονή, έτσι όπως ξέρουμε να παίζουμε κάθε φορά. Κάναμε όλα αυτά που μας ζήτησε ο προπονητής μας. Δουλέψαμε πολύ για να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ήμασταν καλύτερες, παίξαμε δυνατά. Ο ΠΑΟΚ είναι τα τελευταία χρόνια ο μόνιμος πρωταθλητής. Ήδη είμαστε στην τρίτη αγωνιστική, έχετε κάνει το 3-3. Βλέπετε ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός ή θα έχουμε κάτι ανάλογο με τα προηγούμενα χρόνια? Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Σίγουρα θα συναντήσουμε και πιο δυνατούς αντιπάλους. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και κάθε αγωνιστική και καλύτερες για να ανταπεξέλθουμε και να πετύχουμε το στόχο μας. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το παρατήσουμε. Κάθε παιχνίδι να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Και πιστεύω θα καταφέρουμε και φέτος να είμαστε πρωταθλητές. Και να πω κάτι και για την Εθνική. Πόσο δύσκολο ήταν από τα μάτς Εθνικής να έρθετε πάλι να παίξετε? Εσείς είχατε και μάτς ευρωπαϊκά, είχατε πριν τη διακοπή παίξει μέσα σε 10 μέρες 4 αγώνες. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε και από τους συνεχόμενους αγώνες. Υπήρχε κόπωση από τους συνεχόμενους αγώνες, αλλά πλέον έχουμε μπει σε αυτούς τους ρυθμούς, έχουμε προσαρμοστεί και είμαστε έτοιμες γι' αυτό τον ρυθμό των αγώνων. Νομίζω ότι στα Τρίκαλα ήταν λίγο πιο μεγάλη κόπωση, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί μετά από 3 αγώνες, 2 αγώνες, τα παίξαμε και ένα εντός στο Τρίκαλα και ήμασταν κουρασμένες γενικά. Τα πόδια μας βαριά, αλλά και εκεί πήγαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε. Και κάτι ακόμα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει ποιότητα. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα από ό,τι βλέπουμε που μπορείς να τη δεις άνετα, διότι παίζει και με κάτω την μπάλα και τακτικά, δηλαδή έχει κάποια στοιχεία που θυμίζουν το κλασικό ποδόσφαιρο, το αντρικό. Για να κάνουμε το βήμα παραπάνω χρειάζεται ανταγωνισμός. Όσο δεν υπάρχει ανταγωνισμός δεν θα μπορούμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Αν βελτιωθούν όλες οι ομάδες, πιστεύω θα είναι για το καλό του γυναικείου ποδοσφαίρου. Και εγώ θεωρώ ότι αν το πρωτάθλημα το ελληνικό ήταν πιο δυνατό, πιστεύω και έξω θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αν δεν κάνω λάθος, φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που προκριθήκατε στους 32 του Champions League, είναι έτσι? Ναι, περάσαμε. Άρα ήδη έχετε κάνει ένα σημαντικό βήμα και ευρωπαϊκό. Κάναμε ένα βήμα, αλλά το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε και παραπέρα. Και χρειάζεται ανταγωνισμός για να το καταφέρουμε αυτό. Είναι πιο σκληρό πρωτάθλημα, το βασικότερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.